Και καταλήγω. Έκανα μια επαφή με τον κύριο Πρωτόπαπα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος έχει δώσει τη ζωή του στα παιδικά χωριά σας. Ο πρόεδρος των παιδικών χωριών σας. Και δεν σου κρύβω ότι με τη Δώρα κάναμε μια πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα κάποια στιγμή και συγκινητική κιόλας, να υιοθετούσαμε ένα παιδάκι. Μπράβο σου, αγαπημένα μου. Και θεωρώ ότι είναι μια υπέρτατη ένδειξη αγάπης, προσφοράς, όταν έχεις κάνει 3 βιολογικά παιδιά, να δώσεις και σε ένα παιδάκι, ας πούμε, ναι, που την είχε ευκαιρία... την ατυχία να γεννηθεί σε ένα λάθος περιβάλλον, ναι, τη λάθος στιγμή. Ή να είναι ορφανό, ή να μην μπορεί η οικογένειά του να ανταπεξέλθει. Και έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Κοίταξε, αυτή είναι μια διαδικασία την οποία κάναμε μια κουβέντα με τη Δώρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ συγκινητική. Ήμασταν και οι δύο πάρα πολύ φορτισμένοι. Και το καθεστώς της υιοθεσίας στην Ελλάδα είναι ένα δύσκολο γραφειοκρατικά καθεστώς. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται και εύκολα, με την έννοια ότι όταν υπάρχουν παιδιά βιολογικά στην οικογένεια, πρέπει να υπάρχει συζήτηση με ψυχολόγο, παρακολουθεί ψυχολόγο στην οικογένεια για 6 μήνες, μιλάει με τα παιδιά κτλ. Αλλά είναι κάτι. Δηλαδή, κατά πόσο θα αγκαλιάσουν και τα άλλα παιδιά, ας πούμε, το νέο μέλλον. Για να προετοιμάσει τα παιδιά και την οικογένεια για να δεχτεί. Τι λέει η γη σου γι' αυτό. Κάναμε μια έτσι μικρή κουβέντα. Ήταν οι αντιδράσεις ποικίλες. Ναι. Άλλος είπε όχι με τίποτα, άλλος είπε γιατί όχι, εμένα δεν με νοιάζει κτλ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ έντονα. Προς και τιμή σου, αν κάποια στιγμή το ακούσετε, το μάθετε, να μην εκπλαγείτε καθόλου. Όχι, και προς τιμή σου και δίνεις και το καλό παράδειγμα και αποδεικνύεις ότι είσαι ένας γλυκύτατος άνθρωπος που έχει μάθει και να δίνει, όχι μόνο να παίρνει. Και έχετε